Για να την καλημερίσουμε. Έλα, Ελευθερία μου. Και αυτό είναι το αξιοσημείωτο, Ευλαμπία, ότι είναι 300 μέτρα από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Βρισκόμαστε στη Μαυρομιχάλη και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου θα δείτε τι ακριβώς συνέβη. Η ομάδα κουκουλοφόρων στις 3 τα ξημερώματα τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό σε τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας ζημιές στα ρολά. Συγκεκριμένα κάηκαν τα ρολά και έξω η τυχοποιία. Να πούμε το εξής, ότι μετά από την ενέργειά τους αυτοί οι άγνωστοι δράστες βρέθηκαν, συγκεκριμένα έφυγαν από το σημείο, χάθηκαν μέσα στα στενά. Βλέπετε ότι από την έκρηξη που προκλήθηκε δημιουργήθηκαν ζημιές μικρές ευτυχώς και σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο σημείο που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, είναι από την πίσω μεριά της τράπεζας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, εικάζεται από τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Τη συγκεκριμένη κρατική ασφάλεια έχει αναλάβει την υπόθεση. Ωστόσο, εικάζεται ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μια αντίδραση σε ό,τι αφορά την αστυνομική παρουσία στα πανεπιστήμια, την πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη απέναντι σε έναν κρατούμενο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί απεργία πείνας. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε εμπρισμούς σε 3 αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν γνωρίζουμε αν οι επιθέσεις αυτές, οι 3 αυτοκίνητα, αλλά και αυτή στην τράπεζα που βλέπετε με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου του Ντάμπου, συνδέονται με κάποιο τρόπο. Όμως, να το ξαναπούμε, το είπαμε και στην αρχή της σύνδεσης, ότι όλα αυτά συνέβησαν στις 3 τα ξημερώματα από κουκουλοφόρους και μάλιστα 300 μέτρα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Και χωρίς καμία προσαγωγή, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Μάλιστα. Πότε και φύγαν τα παιδιά. Προσαγωγή. Καλημέρα.